τελευταίο χρονικό διάστημα οι ηλεκτροκινητήρες έχουν γίνει γνωστοί και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στα χέρια μου έχω έναν ηλεκτροκινητήρα 55 λιμπρών της Haswing. Όπως βλέπετε, είναι ένας πανάλαφρος κινητήρας που μπορεί να μπει σε αρκετά σκάφη. Ένας ηλεκτροκινητήρας που σου δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψεις το ψαρευτικό σου σκάφος σε μια αθόρυβη ψαρευτική μηχανή και συνάμα πολύ οικονομικά. Οι ηλεκτροκινητήρες Haswing εισάγονται στην Ελλάδα από την εταιρεία Escape 24. Μαζί μας έχουμε τον Ανδρέα τον Κάτρη που θα μας πει για τις δυνατότητες αυτών των κινητήρων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Ανδρέα. Φίλε μου Αντώνη, δύο λόγια έτσι πολύ απλά για τους ηλεκτροκινητήρες και από προσωπική εμπειρία και από πελάτες και από φίλους, αλλά και γενικά από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Μέχρι τώρα η χρήση τους δεν ήταν πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα για πολλούς λόγους. Επειδή υπήρχαν εταιρείες οι οποίες ήταν ακριβές και ο άλλος σκεφτόταν να πάρει ένα ηλεκτροκινητήρα όταν θα έπρεπε με τα ίδια λεφτά μια μικρή εξολένδια ενσυνοκίνητη. Άλλος λόγος ήταν ότι κανείς δεν σκεφτόταν πλέον τη βενζίνη. Σωστό. Δεν σε ενδιαφέρει να κάψεις ένα λίτρο, 5 λίτρα, 15 λίτρα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στην πράξη λοιπόν τι δείχνει. Ότι τοποθετώντας ένα τέτοιο μοτεράκι σε ένα σκαφάκι, είτε είναι 1 μέτρο, είτε 2 μέτρα, είτε 5 μέτρα, ακόμα και 6,5 μέτρα σκάφη που τους έχουν δοκιμάσει, έχουν μια πλεύση μέχρι 2,5-3 μίλια την ώρα για σε τόσο μεγάλα σκάφη. Σε τόσο μεγάλα σκάφη. Σου δίνουν αθόρυβη πλεύση. Σημαντικό για το ψάρεμα. Που είναι για το ψάρεμα το α και το ω. Δηλαδή να ρίξει ένα παραγκαδάκι στα ρηχά, μια συρτή αφρού, μολύβι φύλακα, κολπάδα. Καλαμάρια το χειμώνα. Καλαμάρια το χειμώνα, πυροφάνη, έξω-έξω. Και από την άλλη δεν πληρώνει τίποτα. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται είναι μια μπαταρία 12 βολτ. Σαν του αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα η χωρητικότητα σε αμπερόρια σου δίνει και τη διάρκεια πλεύσης που θέλεις, δηλαδή όσο περισσότερα αμπερόρια είναι η μπαταρία σου, τόσο περισσότερη ώρα θα πλέει το σκαφάκι σου και τελείωσες, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Όπως βλέπεις εδώ, ακόμα και σε ένα συμβατικό φουσκωτό σκάφος 390, δίπλα από τον καθρέφτη, έχουμε βάλει ένα ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος έχει διπλή χρήση. Πρώτα απ' όλα είναι και βοηθητική μηχανή σε περίπτωση ζημιάς της βενζινοκίνητης, αλλά είναι και ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το ψάρεμά μας. Σωστό. Εμείς το δοκιμάσαμε, το είδαμε στην πράξη. Εσύ το δοκίμασες, το είδες στην πράξη, είδες ότι είναι αθόρυβο, ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό και έχει και αποτελέσματα. Βέβαια, καταρχήν μας πιάνει τα μίλια που θέλουμε. Έτσι. Είτε θέλουμε αρκετά λίγα μίλια, είτε θέλουμε παραπάνω. Έτσι, δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε άνετα αυτό που λέμε μολύβι φύλακα, πιάνοντας το ένα μίλι, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μία συρτή, ειδικά με αυτό το σκάφος όπως κάναμε, και να έχουμε και 3 μίλια. Λοιπόν, Ανδρέα, όλα καλά μέχρι εδώ. Να μας πεις όμως και πόσο κοστίζει για κάποιον να αγοράσει ένα τέτοιο κινητήρα. Λοιπόν, όπως βλέπεις εδώ, έχω τον 55. Όμως έχω τον 55, γιατί όπως ξέρεις ήρθαμε για δοκιμή σε μεγαλύτερα σκάφη. Ναι. Διαφορετικά θα μπορούσα να φοράω στον καθρέφτη και τον 30, ο οποίος θα έχει 150 ευρώ περίπου. 150 ευρώ. Ναι. Για ένα ηλεκτρικό κινητήρα. Δηλαδή από 135 μέχρι 160 ευρώ υπολόγισα. Μάλιστα. Κάπου εκεί. Ο συγκεκριμένος είναι στα 250 ευρώ. Η τιμή του είναι πολύ προσιτή για αυτά που προσφέρει. Σίγουρα υπάρχουν και πιο ακριβοί ηλεκτροκινητήρες, όπως επίσης και πιο φτηνοί. Αλλά οι πιο ακριβοί γίνονται ασύμφοροι, γιατί με τα ίδια λεφτά ο άλλος σκέφτεται να πάρει μια βενζινοκίνητη μηχανή. Αλλά πλέον, όποιος ψαρέψει με ηλεκτροκινητήρα θα δει ότι τα ωφέλη στο ψάρεμά του και στη βόλτα του είναι τέτοια που το κόστος απόκτησης καμιά φορά δεν είναι εμπόδιο στο να το χρησιμοποιείς ένα ηλεκτροκινητήρα. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να το πιστοποιήσω τώρα που τον είδα στην πράξη. Ναι. Όπως είπα λοιπόν, νούμερο 1, δεν δίνεις πολλά λεφτά για να το αγοράσεις. Νούμερο 2, το έχεις μαζί σου το ψάρεμά σου σαν φεδρική μηχανή, σαν
το μποτεράκι σου που θες να ψαρέψεις αθόρυβα, να μην τρομάξεις τα ψάρια σου. Νούμερο 3, όταν τελείωσε το ψάρεμά σου, το ξεχνάς. Δηλαδή, πέρα από ένα ξεύγαλμα με γλυκό νερό, αν την έχεις τη δυνατότητα αυτή, χωρίς να είναι και άγχος, δεν είναι σαν το βενζινοκινητήρα που πρέπει να το ξεβγάλεις, το αφήνεις στην αποθήκη, το αφήνεις μέσα στην βάρκα και μετά από ένα μήνα, μια εβδομάδα, ένα χρόνο το ξαναχρησιμοποιείς, σαν να μην τρέχει τίποτα. Από σέρβις δεν θέλει τίποτα. Τίποτα από σέρβις. Τίποτα. Απολύτως. Ό,τι σέρβις έχεις κάνει στο μοτεράκι του αυτοκινήτου που κινείται στους αλλοκαθαριστήρες, το ίδιο σέρβις θέλει και ο ηλεκτροκινητήρας. Τίποτα άλλο. Άρα δεν υπάρχει κόστος συντήρησης καθόλου. Όχι. Μάλιστα. Καθόλου. Μια προπελίτσα εξτρά. Ναι. Μόνο εάν έχεις μέσα στη βάρκα, η οποία έχει ένα κοστολόγιο από 15 μέχρι 20 ευρώ, εξαρτάται το μοντέλο. Και είσαι περκαλυμμένος. Από εκεί και πέρα, για να σου πάθει κάτι, θα πρέπει να σου πέσει μέσα στο νερό. Όπου και εκεί, εμείς αναλαμβάνουμε κάθε επισκευή, η οποία δεν είναι ακριβή. Σημαντικό και αυτό να υπάρχει το σέρβις. Ναι. Έστω και αν πέσει μέσα υπάρχει στο νερό. Το σέρβις καταλλακτικά βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και να μην τους εισάγουμε πλέον, να έχουμε μία σειρά από ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία πενταετία. Και εμείς το έχουμε αυτό. Ας δούμε λοιπόν στην πράξη λίγο τον κινητήρα. Απλώς όπως βλέπετε στη χρήση του, βλέπετε εδώ, εύχριστος. Εδώ είναι το πίσω μας, η νεκρά μας και το πρόσωπο μας. Πιο απλό δεν γίνεται. Βλέπετε πόσο μας γυρίζει τη βάρκα γύρω γύρω τον εαυτό μας. Κάτι που δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία στα ψαρέματά μας. Ήδη έχουμε αναπτύξει κάποια ταχύτητα και έχουμε ακόμα κι άλλο. Διότι έχουμε 5 σκάλες για την ταχύτητά μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 3. Όπως ακούτε, πλήρη ησυχία μέσα στο σκάφος, σημαντικό για το ψάρεμά μας, για πολλές τεχνικές ψαρέματος. Και τώρα όπως βλέπετε, εδώ είμαστε στο full, το οποίο είναι αρκετά καλή ταχύτητα, γιατί είμαστε και 2 άτομα μέσα στο σκάφος. Θα κάνουμε και τη συρτούλα μας τώρα, λίγο συρτή αφρού. Θα κόψουμε λίγο την ταχύτητά μας. Θα πάρουμε το καλάμι μας. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε συρτή αφρού. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ψαράκι μας κινείται άψογα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο full και έχουμε πάνω από 3 μίλια ταχύτητα. Βλέπετε η θέση εδώ, μπορείς να οδηγείς άνετα και να ψαρεύεις. Είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό, αυξομειώνοντας ακόμα και αν θέλουμε την ταχύτητά μας. Δηλαδή είτε να χαμηλώσουμε είτε να αυξήσουμε λίγο την ταχύτητά μας. Μπορούμε να ψαρέψουμε είτε από αυτή την πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά, για να μπορεί και το δεύτερο άτομο να ψαρεύει ταυτόχρονα. Αθόρυβα. Μπορούμε λοιπόν να περνάμε πολύ κοντά στην ακτογραμμή και να μην μας απασχολεί ο θόρυβος της μηχανής στα ριχά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπετε τον 55 ηλεκτροκινητήρα σε ένα συμβατικό φουσκωτό 390, 4 μέτρα δηλαδή περίπου. Το Σαββατοκύριακο που είχαμε στη διάθεσή μας να τον δοκιμάσουμε, τον φορέσαμε και σε μία βάρκα 5 μέτρη. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι την κινούσε ικανοποιητικά, ξεπεράσαμε και τα 3 μίλια σε κάποια σημεία
με τον ηλεκτροκινητήρα σε μια πεντάμετρη βάρκα με δύο άτομα και όλο τον εξοπλισμό του σκάφους. Και θα έλεγα ότι είναι ένα ιδανικό εργαλείο για πολλά σκάφη, για την τεχνική στο μολύβι φύλακα, που θέλουμε χαμηλές ταχύτητες, κάτι που μπορούμε με αυτόν τον ηλεκτροκινητήρα να τις πιάσουμε εύκολα, λόγω του ότι έχει 5 σκάλες όπως είπαμε, και μπορούμε να αυξομειώνουμε την ταχύτητα όταν έχουμε λίγο κόντρα καιρό ή όταν έχουμε πρίμα καιρό.